Σέβεται τους Κύπριους ψηφοφόρους. Και ξαναθέτω το ερώτημα, τι παιδεία θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας? Εμείς προσωπικά θέλουμε ελληνοορθόδοξη παιδεία. Του ΑΚΕΛ τι πραγματικά θέλουμε? Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να πω το εξής, για να μην παρεξηγηθώ θα το ξαναπώ. Επειδή κάποιοι μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να πείτε, μα τώρα έφερε η Κατερίνα έναν μόνον του και να μιλάει εναντίον άλλου και να μην είναι εκεί να απαντήσει. Η πρόσκληση ήταν για ταυτόχρονη παρουσία. Αναγκάστηκα, όχι κατά δική μου επιλογή, ούτε και το ΕΛΑΠ, το οποίο δεν είχε πρόβλημα, να σεβαστώ την επιθυμία του ΑΚΕΛ να μην συνευρεθεί. Αλλά δίνουμε την ευκαιρία σε αυτή την εκπεριτροπής φιλοξενία να δοθούν οι απαντήσεις. Έχω πάρει τις σημειώσεις μου, θα θέσω όλα αυτά που θέσατε και τα οποία είπατε σε σχέση για το ΑΚΕΛ με αφορμή το σάλο που έχει προκληθεί με τον Υπουργό Παιδείας, αλλά το λέω και το ξαναλέω, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό και είναι προτεραιότητά μας να δίνουμε λόγο σε όλες τις πλευρές και να είμαστε αντικειμενικοί, και εσείς κυρίες και κύριοι κρίνετε. Η κρίση ανήκει στους τηλεθεατές. Δεν καθοδηγούμε και δεν έχουμε στόχο να επηρεάσουμε οτιδήποτε. Αυτά είμαι υποχρεωμένη, αγαπητέ Γιάδη, να τα πω ξανά και θα το ξαναπώ και μετά, για να μην κατηγορηθούμε για κανένα άλλο λόγο. Καταληκτικό σχόλιο. Σας ευχαριστούμε. Και θα υποδεχθούμε εδώ τον κύριο Χρήστο Χριστόφια εκ μέρους του ΑΚΕΛ, μέρους του πολιτικού γραφείου. Που αποδέχεστε την πολυφωνία όπως πρέπει να διέπει μια δημοκρατία. Δυστυχώς στο ΑΚΕΛ, από ό,τι φαίνεται, δεν συμφωνούν με την πολυφωνία και ίσως δεν συμφωνούνται καν με τη δημοκρατία, και το αφήνω μέχρι εκεί, γιατί όλες τις τοποθετήσεις τους παραπέμπουν εκεί που είπα και στην τοποθέτησή μου προηγουμένως. Θα μεταφέρω αυτά που είπατε στον κύριο Χριστόφια προς απάντηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη. Παραμένουμε στο θέμα. Φιλοξενούμε, όπως είπαμε, εκ περιτροπής τον κύριο Χρήστο Χριστόφια, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ. Καλωσορίσατε, κύριε Χριστόφια, στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Να διορθώσει ναι. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, συγγνώμη. Όχι του πολιτικού γραφείου. Και Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ. Ναι, και Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, να διορθώσουμε και το τίτλο. Απολογούμε κύριε Χριστόφια. Λοιπόν, έχω πει και στους τηλεθεατές, δεν ξέρω αν με ακούσατε, και το ξαναείπα, ότι θα προτιμούσα να είστε μαζί, απλά επειδή ανέφερε κάποιες αρκετά σκληρές κουβέντες ο κύριος Γιάδης πριν, δεν ήθελα να κατηγορηθώ ότι είχα μόνο μία πλευρά να μιλά εναντίον της άλλης και δεν ήταν η άλλη πλευρά εδώ να απαντήσει. Ήταν δική σας επιθυμία να μην συνευρεθείτε, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, να το ξεδιαλύνουμε. Προεκλογικά υπήρξαν σε πάνελ τηλεοπτικά και εκπρόσωποι του ΕΛΑΜ και εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ